Θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Πρωτούρ για την εμπιστοσύνη, για την άψογη συνεργασία που είχαμε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη και ρευστή περίοδο και αυτό που καταφέραμε και κερδίσαμε στη Ρόδο, το κερδίσαμε με συνεργασίες και συνέργειες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρωτούρ και τον Δήμο, γιατί για πρώτη φορά, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, η Πράκτορες είχαμε την θέση που έπρεπε να είχαμε και να έχουμε το λόγο που χρειάζεται. Χαιρετίζουμε επίσης, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του Πρωτούρ πήγε στη συνδιαθήκη με τους Tour Operator, και όταν λέμε για Tour Operator, σύμφωνα με την έρευνα που έχουμε μέχρι το 2019, το 86% των αφίξεων ερχόταν μέσω από Tour Operator. Είναι για πρώτη φορά που έγινε στοχευμένα διαφήμιση ανάγορα και θα φαίνεται σε παραδείγματα αυτό που είπε πριν ο διευθυντής, ο κ. Σιλικύρης, τι κερδίσανε και σε ποιες αγορές που έγιναν δράσεις. Και ήταν και η πρώτη φορά που αξιοποιήσαμε σε τέτοιο μεγάλο βαθμό το digital, τη ψηφιακή διαφήμιση. Εδώ θα ήθελα, επειδή ρωτήσατε πριν πώς πήγε η πορεία του τουρισμού, εδώ πέρα έχει ένα μικρό διάγραμμα ανά μήνα τα 3 τελευταία χρόνια. Το 19 που ήταν η χρονιά ρεκόρ, το 20 που ήταν η βάση μας και πώς πήγαμε το 21. Εδώ έχει ένα μαγικό πράγμα τον Οκτώβρη. Προχθές ξεπεράσαμε τις αφήξεις του 2019 τον Οκτώβρη. Και αυτό δεν έγινε σίγουρα τυχαία. Έγινε με μια πολύ μεγάλη δουλειά και μια τεράστια συνεργασία από όλους τους φορείς, από όλους τους εμπλεκόμενους στον τουρισμό, και είναι μια μεγάλη νίκη και μια μεγάλη κατάκτηση για τον προορισμό. Εδώ βλέπουμε ανά εβδομάδα πώς ξεκίνησε και πόσο ρευστή ήταν η κατάσταση. Κάθε εβδομάδα παίζαμε, όπως είπε και ο Πρόεδρος, κάθε εβδομάδα περιμέναμε τις ανακοινώσεις, πώς πήγαινε η πορεία στον κορονοϊό, ποια μέτρα θα πάρουμε, και παρόλα αυτά καταφέραμε με την πολύ αεκαστή συνεργασία που είχαμε όλοι οι ροδίτες και τα καταφέραμε. Εδώ έχει 16 αγορές που καταφέραν το τετράμινο Ιουλίου-Οκτωβρίου με Οκτώβρη μέχρι 24 Οκτωβρίου να έχουμε καλύτερο τετράμινο από το 2019. Θα ήθελα μισό λεπτό για να το παρακολουθήσετε, να το δείτε αυτό, γιατί πραγματικά εγώ όταν το έκανα δεν το πίστευα. Αγορές όπως είναι η Γερμανία, η Πολωνία, η Ολλανδία, η Δανία, η Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία, Ουκρανία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Σλοβενία, Λετωνία, Εστονία, Ισπανία, Αλβανία, Βουλγαρία, Σκοτία και Αμπουντάμπη. Αυτές οι χώρες είχαν καλύτερο τετράμινο από το 2019. Αν θυμάστε και να τρέξετε λίγο πριν στη δήλωση του κ. Τσιλικίδη, στις περισσότερες, σχεδόν σε όλες αυτές τις χώρες, έγινε στη διαφήμιση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν έγινε κάτι τυχαίο. Δεν ήταν οι πελάτες στο αεροδρόμιο και μας παρακαλούσαν να έρθουν στη Ρόδο. Κάτι έχει γίνει εδώ. Ακόμα καλύτερο, υπάρχουν 6 χώρες που είχαν καλύτερο από το 19. Το 21 ήταν καλύτερο από το 19. Χώρες όπως είναι η Ελβετία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Ουκρανία και η Σλοβενία. Σε όλες αυτές τις χώρες έγιναν δράσεις και πάρα πολύ δυνατές. Και οι 3 χώρες, η Γερμανία, η Πολωνία και η Κύπρος, έχουν σχεδόν πάνω από το 90% από το 2019, από το σύνολο του 2019. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάθε ευρώ προσπαθήσαμε με την εμπειρία και με τη συνεργασία που είχαμε να πιάσει τόπο. Και ας πάμε στις πρώτες 10 χώρες. Είναι αυτές. Σε όλες τις πρώτες top 10 χώρες, συν τις υπόλοιπες που ερχόντουσαν, έγινε συνδιαφήμιση, έγινε μία δράση, χρηματοδοτήσαμε μία ενέργεια, γίνανε webinar, φιλοξενήσαμε δημοσιογράφους, επενδύσαμε χρήματα, πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ ενέργεια για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Περιττό να σας πω ότι στο 2021 το λιμάνι της Ρόδου είχε καλύτερη σεζόν του 2019 και τα στοιχεία που έχουμε για το 2022 είναι ακόμα καλύτερα. Από μένα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Απλώς το μόνο που σας υποσχόμαστε είναι ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο που δουλεύαμε. Πήραμε το ρίσκο, δεν τα καταφέραμε, γιατί ήταν μεγάλο ρίσκο το να μην ανακοινώσουμε το τι κάνουμε και να πούμε στο τέλος. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι αυτά που ξοδέψαμε και την ενέργεια που κάναμε ότι είχαν πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν λέμε ότι μόνο εμείς το κάναμε, αλλά συμβάλαμε το μάξιμο, καθένας έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει από εκεί που ήταν για να φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό
Ο χειμώνας που έρχεται είναι αρκετά, έχει πάρα πολλές προκλήσεις. Ξέρουμε ότι το 2022 ότι θα είναι ακόμα μια τρίτη χρονιά με πάρα πολλές προκλήσεις. Είτε για την αύξηση του ανταγωνισμού, είτε για την αύξηση του καυσίμου, αλλά είμαστε εδώ, παρακολουθούμε κάθε μέρα τις εξελίξεις, ενημερωνόμαστε, επικοινωνούμε και θα τα καταφέρουμε.